Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Δύο συμμορίες που αφαιρούσαν πορτοφόλια από ανυποψίες τους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο αεροδρόμιο εξάρθρωσαν οι αρχές μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Τα μέλη της πείρας των διαρρηκτών με τη βαριοπούλα φτάνουν σε εταιρεία και με γρήγορες κινήσεις ένα άτομο ξεκινάει να χτυπάει με βαριοπούλα το προστατευτικό κάγκελο. Στη συνέχεια ξυλώνουν το παράθυρο και εισβάλλουν στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ερευνούν όλους τους χώρους και τα συρτάρια με τον αρχηγό της πείρας να σπάει με την βαριοπούλα ένα λουκέτο από ασφαλισμένο συρτάρι. Έτσι δρούσε η σπήρα των διαρρηκτών που εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Αττικής. Είχαν πραγματοποιήσει 10 διαρρήξεις και 3 κλοπές. Οι 3 από τους δράστες είναι αλβανικής υπηκότητας, ενώ ο αρχηγός της πείρας σε παλαιότερες συλλήψεις του έχει δηλώσει 2 χώρες καταγωγής, εμφανίζεται με 4 μικρά ονόματα, 4 επώνυμα, 3 πατρόνυμα και 5 διαφορετικά ονόματα μητέρας. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας του αεροδρομίου έβαλαν τέλος στη δράση ενός ζευγαριού πορτοφολάδων που δημιουργούσαν τεχνητό συνωστισμό στις αποβάθρες του μετρό ώστε να αφαιρούν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους. Σε αυτό το βίντεο, μία γυναίκα θύμα κυνηγάει τον δεξιοτέχνη πορτοφολά λίγα δευτερόλεπτα αφού έχει αντιληφθεί ότι έχει κλέψει το πορτοφόλι από τη τσάντα. Σε μία άλλη περίπτωση, μία γυναίκα σε απόγνωση αναζητεί τον δράστη που της έκλεψε τα χρήματα, ρωτώντας επιβάτες του προαστιακού. Οι αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας του αεροδρομίου έφτασαν στα ίχνη του ζευγαριού των πορτοφολάδων μετά από καταγγελία 2 Αμερικανών τουριστών που έπεσαν θύματά τους, με τους δράστες να τους κλέβουν χρήματα και προσωπικά έγγραφα.